αξιολογήσουμε την κατάσταση. Η Πορτογαλία και η Ισπανία έκαναν σοβαρές αλλαγές και είμαστε εδώ για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσουμε. Και πώς νομίζετε ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να αποφύγει τις κυρώσεις στην Ισπανία? Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός θα τηρηθεί κατά γράμμα. Είναι σκληρή η δουλειά που καλύτερα κάνει η Ισπανία και μπορώ να το πω αυτό εκ πείρας. Πώς θα περιγράφετε την κατάσταση στην Ευρώπη? Υπέροχα, υπέροχα. Ευχαριστώ. Για την Ισπανία ακούσαμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα σταθεί να κάνει και άλλες δηλώσεις. Any questions? Yes. Are you happy with the Greek reforms? Είστε ευτυχείς με τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις προς το παρόν? Σήμερα θα ακούσουμε την άποψη των θεσμών, να δούμε αν όλες οι αλλαγές έχουν εφαρμοστεί με σωστό τρόπο, αλλά νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά από πέρυσι το καλοκαίρι και τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επίσης έχουν ληφθεί δύσκολα μέτρα, δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν περάσει και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε αν υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ των θεσμών για να συνεχίσουμε με το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα κουρέματος για την Ελλάδα? Νομίζω ότι κούρεμα δεν θα συμβεί. Δεν υπάρχει αυτή η φωνή μέσα στο Eurogroup. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να απαλύνουμε το βάρος για την Ελλάδα και το αν η χώρα αυτή μπορεί να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό σε ένα έτος. Τα επόμενα χρόνια θα επιλύσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Διεθνού Μονετικού Ταμείου και του Eurogroup. Σωστά, αληθεύει αυτό? Η λογική και ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να συμφωνήσουμε με το Διεθνού Μονετικό Ταμείο. Θα συνεχίσει το Δούνου του να υπάρχει στο πρόγραμμα ή όχι? Νομίζω ότι η απουσία του Δούνου του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Νομίζω ότι όλες οι χώρες επιθυμούν την παρουσία του Ταμείου. Το Ταμείο είναι πολύ πεπειραμένο σε αυτά τα προγράμματα. Είναι εξαιρετικά ακριβές στην αξιολόγηση της κατάστασης και φυσικά μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Νομίζω ότι το Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει με μας και δεν συζητούμε την απουσία του στο πρόγραμμα. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το Ταμείο επιμείνει σε μια ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν λόγοι, πρέπει να συντρέχουν λόγοι για την ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Νομίζω ότι η ανάλυση του χρέους μας δείχνει ότι ίσως στο μέλλον να υπάρξουν προβλήματα. Πόσο μεγάλα είναι αυτά τα προβλήματα και πότε θα τα επιλύσουμε είναι κάτι που θα το εξετάσουμε σήμερα. Θα μπω προς τα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος.